είναι η ακρίβεια, είναι το ηλεκτρικό, τα τρόφιμα, είναι το θέμα των μισθών και των συντάξεων. Τα έχετε θέσει εσείς κατ' επανάληψη ως Κομμουνιστικό Κόμμα. Κοιτάξτε, πρέπει να βάλουμε τη συζήτηση στην πραγματική της διάσταση. Και ποια είναι αυτή η πραγματική διάσταση? Είναι ακριβώς να εντοπίσουμε τις αιτίες του νέου κύματος ακρίβειας που τσακίζει τα λαϊκά εισοδήματα και ιδιαίτερα στην ενέργεια. Και οι αιτίες είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικές και αναδεικνύουν και τις ευθύνες των υπολείπων κομμάτων τα οποία κυβέρνησαν. Είναι ή δεν είναι αιτία η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η πράσινη μετάβαση, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με συνέπεια υπερέτησαν αλλά και έχουν ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις? Πού οδήγησε αυτό? Οδήγησε σε τεράστια σκανδαλώδη προνόμια στις εταιρείες που επενδύουν στις ΑΠΕ. Ένα. Δεύτερον, στα τέλη ρήπων για να γίνει πιο ακριβώς ο λιγνίτης και να υποκατασταθεί από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Οδήγησε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Οδήγησε στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό είναι συστατικά στοιχεία μιας πολιτικής απελευθέρωσης και πράσινης μετάβασης. Ένα. Και δεύτερη αιτία. Η άμεση, η μεσοπρόθεσμη αιτία είναι οι υπεραλιστικοί ανταγωνισμοί για τον έλεγχο της ενέργειας, των πηγών ενέργειας και των διαδρομών μεταφοράς τους. Και αυτοί οι υπεραλιστικοί ανταγωνισμοί οδήγησαν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Από αυτή λοιπόν την άποψη, να ποιες είναι οι αιτίες, αλλά αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτές τις αιτίες, δεν πρόκειται να δούμε μια ουσιαστική ανακούφιση των λαϊκών εισοδημάτων. Και έτσι λοιπόν, τι σημαίνει ανακούφιση πραγματική για το λαό? Σημαίνει βεβαίως κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Τι σημαίνει πετάμε τον μπαλάκι στο δικαστήριο και καταθέτουμε τροπολογία εάν και εφόσον αποφάσισε το δικαστήριο? Είναι πολιτικό θέμα. Είναι πολιτικό θέμα η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, γιατί έγινε με πολιτική πρωτοβουλία. Σημαίνει κατάργηση των τελών ρήπων. Θα ψηφίσετε την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ τότε που ζητάει την κατάργηση? Όχι, κύριε, δεν θα την ψηφίσουμε. Γιατί εμείς καταθέτουμε τη δικιά μας πρόταση και λέει εξής: κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Τι θα πει πετάμε τον μπαλάκι στα δικαστήρια? Τα δικαστήρια θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα ή οι κυβερνήσεις που εφάρμοσαν τη ρήτρα αναπροσαρμογής και σήμερα πρέπει να την καταργήσουμε? Αυτή είναι η ουσιαστική πρόταση που πρέπει να δούμε. Και ταυτόχρονα κατάργηση του χρηματιστήριου ρήπων για να μπορέσει να αξιοποιηθεί σε πλήρη ανάπτυξη ο λιγνίτης και να απεμπλουτιστούμε από το φυσικό αέριο. Και τρίτον, αποδέσμευση από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία. Γιατί κοιτάξτε, η επόμενη μέρα εντός των τυχών και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πολύ πιο δύσκολη για τα λαϊκά στρώματα. Γιατί πού θα οδηγήσει? Θα οδηγήσει σε μια ακρίβεια της ενέργειας σε μόνιμη κατάσταση και σε μια ενεργειακή φτώχεια. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Αντικατάσταση του φυσικού αερίου από τη Ρωσία, από το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, που κατά κύριο λόγο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Αμερικανών. Δεν λέει αυτό. Δεν λέει και αυτό. Αυτό λέει, γι' αυτό λέει υγροποιημένο φυσικό αέριο. Λέει και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λέει εναλλακτικούς τρόπους, οι οποίοι είναι τον χρόνο. Βεβαίως, μαζί με τις ΑΠΕ, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι οι ΑΠΕ δεν μπορούν να έχουν ευστάθεια στο σύστημα, ούτε μπορούν να στηρίξουν φτηνή ενέργεια. Άρα λοιπόν αντικαθιστά το φυσικό αέριο σε αεροποιημένη μορφή με υγροποιημένη, που είναι πολύ πιο ακριβό, εξυπηρετώντας βεβαίως και τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών. Από αυτή λοιπόν την άποψη, η πρόταση για να το δούμε στην ουσία, γιατί αποτελεί σκάνδαλο. Ποιο είναι το σκάνδαλο? Το σκάνδαλο το πραγματικό είναι ότι η χώρα μας, η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια σε ενεργειακές πηγές, από ορυκτά καύσιμα, από υδρογονάνθρακες, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υδροηλεκτρικά τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν, έχει ταυτόχρονα πολύ υψηλό ποσοστό ενεργειακής φτώχειας. Όχι μόνο σήμερα. Τι χρειάζεται να γίνει γι' αυτό, κύριε Παπαδάκη, και τελειώνω με αυτό? Η συνδυασμένη αξιοποίηση όλων των πηγών, η αποδέσμευση από τα εισαγόμενα καύσιμα. Και ταυτόχρονα αυτό μπορεί να γίνει άμα κοινωνικοποιηθούν οι πηγές και γίνει λαϊκή περιουσία η παραγωγή της ενέργειας, η διανομή και η από αυτή την άποψη. Αυτή είναι η πρόταση σήμερα που μπορεί να σταθεί επί της ουσίας συνολικά και να αντιμετωπίσει τις άμεσες επιπτώσεις αλλά και μεθοπρόσθετα να λύσει τις